Θα ακολουθήσουν τώρα τρεις ομιλίες συμπολιτών μας, αλλά και εκλεκτών φίλων του πολιτισμού, και όχι μόνο, με στόχο την ανάπτυξη των διαφορετικών τυπών της πολιτιστικής ταυτότητας, της Ρόδου και της Δωδεκανήσου. Καλώ λοιπόν στο βήμα τον κύριο Σπύρο Σιρόπουλο, αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Μαζί είμαστε αυτές τις μέρες συνέχεια. Κύριοι και κυρία Πλευτά, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, το πρωτόκολλο πηγαίνει προς τα αριστερά, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό. Εκλεκτές και εκλεκτοί καλεσμένοι, γραπτές και αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, φοιτήτριές μας, φοιτητές μας, όλοι δίνετε το καλό παρόν και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Έχουμε συνηθίσει να συζητούμε λίγο πολύ για πράγματα που μας ενδιαφέρουν και αφορούν την Ρόδο. Σήμερα αυτό που θα ήθελα να σας δείξω είναι μία διαφορετική πτυχή. Θα ήθελα να εστιάσω στη Ρόδο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ως κέντρο διαλόγου και ειρήνης. Την ωραία φωτογραφία την έχω βγάλει μετά από πάρα πολύ βροχή στο αρχαίο στάδιο. Δεν είναι πειραγμένη καθόλου, είναι όπως τη βλέπετε, είναι ένα κλικ. Αυτή τη μαγεία έχει η Ρόδος. Να μην χρειάζεται φτιασίδια. Πηγαίνεις και βγάζεις μια φωτογραφία στην τύχη και σε έχει μαγεύσει κατευθείαν. Αυτή τη μαγεία θέλω να σας δείξω πώς ξετυλίγεται στο βάθος των αιώνων. Η ιστορία της αρχίζει σαν ένα παραμύθι. Πάω να πω μέχρι ξαναφούσα να το λέω, γιατί αρχίζει σαν ένα μια φορά και ένα καιρό η ιστορία της Ρόδου. Αλλά πάνω απ' όλα η ιστορία της Ρόδου αρχίζει με μια πράξη πολιτιστικής διπλωματίας. Αρχίζει όταν ο ήλιος που κάνει τη βόλτα του πάνω από την γη, ανατέλλοντας και κάνοντας μια κανονική δουλειά αντιθέτως από όλους τους υπολείπους, γυρνάει απογοητευμένος για να βρει ότι ο κόσμος έχει μοιραστεί. Καμία πόλη δεν έχει μείνει για να την αποκαλεί δική του. Απογοητευμένος λοιπόν και στρέφεται στο Δία και για να αποφευχθεί το διπλωματικό επεισόδιο, ο Δίας προτίθεται να ξανακάνει τη μοιρασιά. Και ο ήλιος λέει όχι, διότι ως πανόπτης βλέπω μια γη. Λέει από κάτω και Δία, αυτό που θέλω είναι όταν εμφανιστεί αυτή η γη υπουροτρόφος που λέει ο Όμιος να μας την δώσεις, να την έχω δική μου. Και αυτή τη γη θα του δώσει ο Δίας και αυτή τη γη, τη Ρόδο, θα την ερωτευτεί ο ήλιος μαζί της, θα σμίξει και θα αποκτήσει 7 γιους και μια θυγατέρα. Ένας από αυτούς τους γιους, ο Κέρκαφος, θα αποκτήσει με τη σειρά του 3 γιους, τον Λίδο, τον Κάμερο και τον Ιάριωσο, που θα η βασιλής των τριών αρχαιότερων πόλεων του νησιού μας. Φεύγοντας από το μύθο και προχωρώντας την ιστορία, σημαδεύεται η ιστορία της πόλης και πάλι από μια πράξη ειρήνευσης και διαλόγου. Οι τρεις πόλεις, Κάμερος, Λίνος και Άλυψος, θα αποφασίζουν, είναι μια από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα που ξέρουν τα γενέθλιά της. Είναι μια κομψόντατη κυρία που δεν μπορεί να κρύψει την ηλικία της. Το 408 λοιπόν, η πόλη της Ρόδου θα δημιουργηθεί με την ειρήνευση και τη σύμπραξη των τριών πόλεων στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, εκμεταλλευόμενη πλήρως τα 5 φυσικά λιμάνια και την εξαιρετική γεωγραφική τοποθεσία που της επέτρεπε να έχει μια εξαιρετική εποπτεία του χώρου πάνω από την Ακρόπολη της που δεσπόζει στο λόφο του Αγίου Στεφάνου. Η Ρόδος αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται χάρη στο εμπόριο. Τα καράβια της πλέουν σε όλο το Αιγαίο, της φέρνουν πρωτοφανή πλούτο. Η Ρόδος κάνει λόγο για 1 εκατομμύριο δραχμές μόνο από τους φόρους ελιμενισμού στην αρχαιότητα, στην ελληνιστική περίοδο και το 1/6 της δραχμής είναι το ημερομίσθιο ενός ναύτη. Μιλάμε για αστρονομικά ποσά, τα οποία διοχετεύονται στο να δημιουργήσουν μια πόλη εξαιρετική, μαγευτική, μια πόλη η οποία όπως θα πρωτοπορήσει όχι μόνο ως προς τη σωστή διάθεση του πλούτου, αλλά σε κάτι άλλο, στον πολιτισμό και στην πολιτική. Η Βουλή της Ρόδου θα εκλέγεται 2 φορές τον χρόνο σε αντίθεση από τις άλλες αρχές και κυρίως οι ξένοι οι οποίοι ζουν στο νησί θα δραστηριοποιείται χωρίς να πληρώνουν το βαρύτατο μετοίκιον, όπως σε άλλες πόλεις όπως στην Αθήνα, και θα έχουν, όπως βλέπουμε από τις επιγραφές και αφιερώσεις, τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι Ρόδοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το παράδειγμα που θέλω να σας πω. Η Ρόδος λοιπόν, χάρη στο εμπόριο, ακμάζει και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι σε θέση να πολεμήσει τις άλλες μεγάλες ελληνιστικές δυνάμεις στα ελληνιστικά βασίλεια. Δεν είναι μεγάλη στρατιωτική δύναμη, είναι δύναμη όμως μεγάλη εμπορική. Τι κάνει λοιπόν? Αναπτύσσει σε τέτοιο ύψιστο
στον βαθμό τη διπλωματία που στα χρόνια ακμής της πρόκειται μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου γίνεται κυριολεκτικά ο διπλωμάτης του Αιγαίου. Οι Ρώδοι γίνονται ρήτορες ειρηνευτικών αποστολών και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των όλων κρατών που βρίσκονται σε έρηδα θα βρίσκεται πάντα μία διπλωματική αποστολή από τη Ρόδο για να καλλιεργήσει την ειρήνη την οποία οι Ρώδοι τη χρειάζονταν για να κάνουν πόλεμο. Η ειρήνη στη Μεσόγειο είναι δουλειά των Ρωδίων. Όλη η Μεσόγειος διαχειρίζεται από τα ειρηνευτικά σώματα των Ρωδίων. Και έτσι για πολλά χρόνια οι θάλασσες της Ρόδου θα είναι ανέφελες και ανέμελες και θα επιτρέψουν στη Ρόδο να ακμάζει. Η πολιτιστική διπλωματία όμως θα φτάσει σε ένα τέλος όταν ο κόσμος θα γνωρίσει κάτι απρόσμενο, το οποίο λέγεται Αλέξανδρος, και στη δίνη αυτού του πολέμου μεταξύ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα βρεθεί και η Ρόδος. Θέλοντας να επιτεθεί στην Αίγυπτο, ο Αντίγονος, ο γιος του οποίου είναι ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, από τη Μακεδονία θέλει να φτάσει μέχρι την Αίγυπτο και ζητάει από τους Ρωδίους να του φτιάξουν ένα στόλο για να επιτεθεί στην Αίγυπτο. Οι Ρώδοι αρνιούνται, όχι μόνο γιατί έχουν οικονομικές δυσοληψίες με την Αίγυπτο, αλλά επειδή επί χρόνια η προσεκτικά επιλεγμένη και συνειδητή πολιτική τους ουδετερότητα τους έχει επιτρέψει να αναπτυχθούν, να μείνουν σε μια εξειδανικευμένη αυτονομία και να ορίσουν εν πολύ στις τύχες των μικρότερων ανεξάρτητων πόλεων κρατών της Μεσογείου που βλέπουν στη Ρόδο το ρόλο του προστάτη. Αρνούνται λοιπόν το 305 να βοηθήσουν τον Δημήτριο και ο Δημήτριος προφανώς δεν μπορεί να αφήσει τη Ρόδο χωρίς να γίνει παράδειγμα αρνητικό. Ο Διόδωρος πάλι μας λέει για ένα τεράστιο στόλο. Το 305 έρχεται με 170 πολεμικά καράβια, ένα άγνωστο αριθμό από συμμαχικά και πειρατικά καράβια που τον βοηθάνε, έναν τουλάχιστον 40-45.000 άνδρες οι οποίοι επιτίθεται μαζί του και άγνωστο αριθμό συμμάχων. Η θάλασσα γύρω από το νησί μαυρίζει από τα καράβια. Το θέαμα πρέπει να είναι τρομακτικό. Το θέαμα είναι εξίσου τρομακτικό για αυτούς τους αμυνόμενους πίσω από την πόλη που επί έναν ολόκληρο χρόνο θα αμυνθούν στεναρά και θα καταφέρουν να κρατήσουν την πόλη χωρίς να πέσει. Πού θέλω να σταθώ. 5.000 Ρώδοι είναι όλοι και όλοι πίσω από τα τείχη. Αν απέναντι στους 45.000 συν του Δημητρίου. Μία μάχη η οποία φαίνεται σχεδόν χαμένη. Και πάλι η Ρόδος θα πρωτοστατήσει. Όχι στρατιωτικά. Όταν οι Ρώδοι επιτρέπουν στους ξένους να φύγουν, να εγκαταλείψουν, να μην εχθρικά στόματα να τρέφουν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και ο Δημήτριος τους δίνει διασφαλίσεις και τους λέει πάρτε την περιουσία σας και έλατε σε μένα. Δεν σας πειράξει κανείς. Χίλιοι ξένοι επιλέγουν να μείνουν και να πολεμήσουν μαζί με τους 5.000 Ρωδίους. Είμαι σίγουρος ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος, δεν είναι σωστός ο Διόδωρος. Όσοι μπορούσαν να κρατήσουν όπλο θα κρατούσαν, αλλά η μάχη μου εκπαιδευμένη είναι 5.000 απέναντι σε 45.000. Σχεδόν χαμένη μάχη. Χίλιοι ξένοι μένουν να μείνουν. Γιατί τους έχει αφομοιώσει η Ρόδος. Γιατί δεν νιώθουν ξένοι. Νιώθουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του τόπου, ομότιμα και λειτουργικά μέλη μιας κοινότητας που όμοια δεν υπάρχει. Είναι το μόνο τόσο 38 παράδειγμα αφομοίωσης πολιτιστικής που έχω συναντήσει στην αρχαία Ελλάδα. Υπάρχει καταλήξει με την συνθήκη ειρήνης μεταξύ Μακεδονίας και Ρόδου. Δεν θα μιλήσω για τον κόλωσο της Ρόδου, ο οποίος πέφτει, θα χτιστεί μετά και πολλά προς αυτό. Θα μείνω όμως πάλι στην πολιτιστική διπλωματία. Το 227 ένα σεισμός 7,2 Ρίχτερ καταστρέφει το λιγότερο γνωστό από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Θα μείνει πεσμένο στο έδαφος για περίπου 874 χρόνια. Δεν το δει κανένας από τις πηγές που το περιγράψαν, δεν το δει κανένας όρθιο να μας το περιγράψει. Πού θα μείνω όμως. Όταν η Ρόδος καταστράφηκε ολοκληρώς από το σεισμό, δεν καταστράφηκε ο κολοσσός μόνο. Καταστράφηκε όλη η πόλη. Μία πρωτοφανής ανθρωπιστική βοήθεια ήρθε από όλα τα μήκη και πλάκα της Μεσογείου. Ο Προυσίας, ο Μηθριδάτης, από τον Πόντο, από τον Λεμαίος, από την Αίγυπτο, από την Κάτω Ιταλία, Σικελία, από τις κεντρικές πόλεις της Ελλάδας, όλοι στείλανε, δεν σας κουράζω λεπτομέρειες, καταγεγραμμένα όλα, ποσά, μέσα, στρατιώτες, άνδρες, εργάτες, να ξαναχτίσουν αυτή την πόλη. Δεν θα περίμενε κανείς ότι ευχαρίστως θα έβλεπαν όλοι οι εμπορικοί αντίπαλοι μια μεγάλη ανταγωνιστρία να φεύγει από το προσκήνιο. Αυτό θα περίμενα κι εγώ.
Και όμως όχι. Γιατί? Γιατί όσο η Ρόδος ευημερούσε, χάρη σε μια εξωτερική πολιτική που ήταν βασισμένη στη διπλωματία, όσο η Ρόδος ευημερούσε, έστελνε πάρα πολλές καταγεγραμμένες προσφορές, οικονομικές προσφορές, ενισχύσεις, δωρεές, διπλωματικές αποστολές. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα, αντί να θέλουν όλοι να βγει η αντίπαλος οικονομική από το προσκήνιο, όλοι αναγνώρισαν την ανάγκη της συνέχισης της ύπαρξης της Ρόδου. Η ύπαρξη της Ρόδου είναι για μένα πιο σημαντικό από τα 7 θαύματα, είναι το 8ο, που σημαίνει ότι αναγεννήθηκε μέσα από τις τάχτες της, ξαναφτιάχτηκε η πόλη, χάρη στην εξωτερική πολιτιστική διπλωματία της και φτιάχτηκε πιο όμορφη από ποτέ. Μιλούσα προχτές για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, παρουσία του κ. Δημάρχου μας και άλλων που βρίσκεστε εδώ, και είπα ότι η Ρόδος μετά την ενσωμάτωση, να σας φέρω πιο πριν, ήταν αποτέλεσμα μιας ανάγκης πάλι, ειρήνευσης στο Αιγαίο, ήταν η αναγνώριση της συνέχισης της ελληνικότητας των νησιών της Μεσογείου και η ανάγκη να παίξουν τα Δωδεκάνησα τον ρόλο της σταθερότητας που χρειαζόταν η Μεσόγειο στην περίοδο εκείνη. Πάλι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Και η Ρόδος από τότε συνέχισε να είναι πάντα επίκεντρο διαλόγου, ειρήνης και πολιτισμού. Να σας πάω πίσω εδώ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αυτό που λέτε το παλάτι πριν την αποκατάσταση. Δεν σας μοιάζει για τίποτα, έτσι. Έπρεπε να έρθουν οι Ιταλοί, το παλάτι άρχισε να χτίζεται το 1320, καταστράφηκε το 1856 ολοσχερός από μια έγκριση στην πύρη την Ταποθήκη και ήρθε ο. Ξεχνάω τώρα το όνομα του αρχιτέκτονα. Το 1937 άρχισε να φτιάχνεται από την Ιταλική διοίκηση να καταλήξει σε αυτό το υπέροχο οικοδόμημα που έχουμε εδώ. Εδώ λοιπόν έγινε το 1988 η διάσκεψη της κορυφής της ΙΟΚ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου με μεγάλες προσωπικότητες να συμμετέχουν, πάλι κάνοντας τη Ρόδο επίκεντρο του πολιτισμού και των πολιτικών δράσεων. Συμμετείχαν σε αυτό ο Φρανσουά Μιτεράν, ο Χέλμουντ Κόλ, η Μάγκαρετ Θάτσερ. Πάρα πολύ σπουδαίο λοιπόν αυτό για την Ρόδο. Και δεν ήταν το μόνο. Θα σας πάω πιο πίσω από το 88, να σας πάω πίσω στο 40, όταν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έγινε μεταξύ Αράβων και Ισραηλινιών η συνάντηση στο ξενοδοχείο των Ρόδων, να το δείξουμε όπως ήταν τότε την περίοδο εκείνη, να γίνει στο ξενοδοχείο των Ρόδων εδώ πέρα η περίφημη αυτή συνάντηση, η οποία κατέληξε στην δημιουργία της υπογραφής της περίφημης συνθήκης ανακοχής του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Στις 3 Απριλίου του 1949 υπογράφηκε στο ξενοδοχείο το πρωτόκολλο ανακοχής με τη μεσολάβηση του δόκτωρος Πάντς, ο Ραλφ Πάντς. Ήταν ο Αμερικανός διαμεσολαβητής από τον ΟΗΕ που τιμήθηκε αργότερα και με τον Νόμπελ Ειρήνης. Αυτά γίνανε στη Ρόδο. Πάω στο ερώτημα για να κλείσω. Τι κάνουμε? Αυτά γίνονταν στο παρελθόν, αυτά γίνονταν στο πρόσφατο παρελθόν. Σταματάμε? Δεν σταματάμε. Όταν πιστέψουμε ότι ο πολιτισμός και η ανάγκη για καλλιέργεια της ειρήνης και του διαλόγου είναι καλλιεργήσιμα, ότι μπορεί να βγαθούν αυτά, τότε βρίσκουμε τους απαραίτητους πολιτιστικούς φορείς που θα αναλάβουν δράση. Και χαίρομαι που είναι εδώ ο Μιχάλης ο Καυκλής, γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανος να έχουν συνεργαστεί. Πολλοί φοιτητές και φοιτητρίες μας έχουν ήδη συνεργαστεί. Ένα τη φορά, Μιχάλη, θυμίσέ μας, θα ανοίγει για φέτος η προσωμείωση διεθνών οργανισμών. Η Έλενα το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει αυτό? Καλλιεργούμε μια συνείδηση ευρωπαϊκής ενότητας, επικοινωνίας και ανάγκης συνύπαρξης και διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής σκέψης. Αυτό γίνεται στη Ρόδο. Την κάνει πάλι το επίκεντρο. Και έχουμε και άλλους φορείς οι οποίοι συνεργάζονται και συνεχίζουν να επενδύουν σε αυτόν τον πολιτισμό. Καζέρμα, Ιταλική, χώρος διοίκησης και μιλιταριστικής επιβολής, η οποία μεταμορφώθηκε και σήμερα η επιγραφή πάνω γράφει Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συνεχίσει να διαμορφώνει συνειδήσεις μέσα από τους φοιτητές και φοιτητριές μας που αύριο θα ηγηθούν αυτού του νέου κόσμου, ανεξαρτήτως ηλικίας, θέσης και όρεξη, αγαπητέ μου, αγαπητέ Ξάνθη. Άλλοι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών, Διευθύντρια κυρία Νάνση Δημοσκούφη, εδώ μαζί μας. Ένας μοναδικός δημοτικός οργανισμός, ο μοναδικός με διεθνή ουσιαστική εμβέλεια, ο οποίος καλλιεργεί πολιτισμό επί χρόνια αδιάλειπτα και
σε αυτόν τον ουσιαστικό διάλογο, αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια, έχει διαμορφώσει τη θέση και την ταυτότητά του μέσα σε μια διεθνή πραγματικά κλίμακα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πριν από λίγα χρόνια θυμόμουν το 48 τι έγινε με τους Άραβες και τους Ισραηλινούς. Νάνση, θυμάσαι πόσο περήφανοι ήμασταν όταν σε αυτό το διεθνές συνέδριο με θέμα τη λογοκρισία και την ελευθερία του λόγου, με ομιλητές από 17 διαφορετικές χώρες, είχαμε στο ίδιο πάνελ ξανά Άραβες και Ισραηλινούς. Ο διάλογος και η ειρήνη και ο πολιτισμός μέσα από τους φορείς του πολιτισμού μας εδώ πέρα. Δεν σταματάμε να παράγουμε. Και ήταν πάντοτε η Ρόδος έτσι. Ήταν πάντοτε ένα σημείο συνύπαρξης των πολιτισμών. Μεσαιωνική πόλη που υπήρχαν οι Βυζαντινοί, οι Ιωαννίτες, οι Άραβες μαζί. Ένας τόπος που οι γλώσσες κυκλοφορούσαν η μία δίπλα στην άλλη και ακούγονταν και διαμορφώνανε ένα μοναδικό τόπο πολιτισμού. Και για να ξεπιαστείτε, θα σας καλέσω να σας πάρω μια βόλτα. Δεν σηκωθείτε τις καρέκλες σας. Νοερά θα με ακολουθήσετε στον αγαπημένο μου δρόμο, στην αγαπημένη μου βόλτα στην παλιά πόλη. Φοιτητές και φοιτητριές μου που έχουμε ξαναπάει μαζί, ας με συγχωρήσουν. Εμείς το έχουμε κάνει live. Ο δρόμος που θα σας πάρω είναι η Οδός Πανετίου. Η Οδός Πανετίου που βρίσκεται στην περιοχή του Κολακίου, εκεί που ξεκινάει από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Αυτή εδώ τη βόλτα θα σας πάρω. 200 μέτρα ιστορίας. Φανταστείτε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου που σας είπα ότι υπάρχουν ελληνιστικά, πιστεύουμε ότι ο ναός του Τμιλίου τα ελληνιστικά βρισκόντουσαν εκεί ενδεχομένως και κλασικά. Χτίστηκε από τους Ιωαννίτες υπότες στα μεσαιωνικά χρόνια, το τελειώσανε οι Ιταλοί στον 20ο αιώνα. Έχεις 3-4 πολιτισμούς εκεί πέρα και δεν έχει καν ξεκινήσει. Και φανταστείτε τώρα ότι ξεκινάμε την πόρτα μας, βγαίνετε από το παλάτι και θα προχωρήσουμε ευθεία μπροστά. Προχωρώντας λοιπόν, εδώ θα δούμε κάτω αυτό που ξέρουμε εμείς ως μουσουλμανικό σχολείο με τα κατάλοιπα ενδεχομένως του ναού του Ηλίου, εφόσον εκεί βρέθηκε το όμορφο κεφάλι του Ηλίου που κοσμεί το νησί μας, έτσι ως έμβλημα. Θα δούμε προχωρώντας κατάλοιπα βυζαντινών χειρωματικών έργων. Όπως προχωράτε λίγο πιο κάτω, θα δείτε, θα θαυμάσετε, τώρα βλέπω και εγώ τις εργασίες της αποκατάστασης του σχολείου που είναι πάνω στην εκκλησία, το μουσουλμανικό σχολείο του Φετχή Πασά, τα κατάλοιπα μπροστά του ναού και δίπλα-δίπλα στη σειρά όπως προχωράτε, δίπλα από το σχολείο, θα δείτε το ρολόι το βυζαντινό του Κουάρτια και δίπλα το μουσουλμανικό τέμενος με τον μιναρέ μετά την αποκατάστασή του. Και θα τελειώσει η βόλτα μας ακριβώς απέναντι στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και στο Ιμαρέτ του 15ου αιώνα. Και τελειώνει η βόλτα μας εκεί. Και σας καλώ να αναρωτηθείτε τι κάναμε. Φύγατε από το παλάτι και είδατε ελληνιστικά, μεσαιωνικά, ιταλικά χρόνια, προχωρήσατε στα Οθωμανικά και στα Βυζαντινά, είδατε τις Βυζαντινές οχυρώσεις, τον πύργο του ρολογιού, το μουσουλμανικό τέμενος και καταλήξατε στο 14ο αιώνα μετά Χριστό. Κυρίες και κύριοι, μέσα σε 200 χρόνια, σε 200 μέτρα, διανύσατε 2.500 χρόνια ιστορίας. 2.500 χρόνια ιστορίας με όλους όσους πέρασαν και αγάπησαν και ερωτεύτηκαν αυτό το νησί όπως ο ήλιος να έχουν αφήσει τα σημάδια τους όχι ως σταυροδρόμοι πολιτισμών. Την αποφεύγω τη λέξη. Ο πολιτισμός δεν είναι σταυροδρόμοι. Ο πολιτισμός είναι μια ευθεία αδιάλειπτη πορεία στον χρόνο. Όπου όλοι οι πολιτισμοί διακριτοί χωρίς να επισκιάζουν ο ένας τον άλλον βρίσκονται πλάι-πλάι, αρμονικά, συνυπάρχουν και συνθέτουν ένα πολιτισμό. Πας από τον πληθυντικό τους πολιτισμούς στον ένα πολιτισμό, που είναι ο πολιτισμός της Ρόδου. Και καμιά φορά ο ημικός σημαίνει πολύ περισσότερα από τον πληθυντικό. Αυτά λοιπόν θα βλέπει ο ήλιος και πίσω από τα σκοτάδια της ιστορίας και την αρχή του μύθου πιστεύω ότι θα συνεχίσει να ανατέλει πάνω από τον ναό του, θα βλέπει την πόλη του από ψηλά και θα την ερωτεύεται από την αρχή όπως και τότε. Σας ευχαριστώ πολύ.